Ωραία. Κύριε Κοιμιονή, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί μάλιστα πριν το ακούσουν και οι άνθρωποι που θα μας παρακολουθήσουν, σας είπα ότι προσωπικά έχω μια ευαισθησία με τα μάτια, γιατί 10 χρόνια, τα τελευταία χρόνια η μητέρα μου ήταν τυφλή. Και είχα κάνει πολλά έτσι ρεπορτάζ, συνεντεύξεις που είχε να κάνει με τους τυφλούς. Και έβλεπα, ιδιαίτερα όταν ήταν νεαρές ηλικίες, τι ικανότητες ανέπτυσαν και μπορούσανε, δεν το καταλάβαινε σχεδόν ότι ήταν τυφλή. Δηλαδή, η μητέρα μου το έκρυβε πάρα πολύ καλά, έκανε τα πάντα. Παρότι μου είχε πει ο γιατρός της ότι έβλεπε σαν να βλέπει ένας άνθρωπος μέσα από ένα μακαρόνι, από μια τρυπούλα, φανταστείτε. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν το γλαύκωμα που δεν είχε βρει τη λύση του, ήταν ο καταράκτης που επίσης δεν ήταν η επιστήμη τόσο πολύ προχωρημένη κτλ. Χαίρομαι γιατί ακούσαμε ότι δημιουργήθηκε εδώ στο Γενικό Κρατικό που, να πω βέβαια ότι είστε καθηγητής οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πολλά χρόνια εδώ στο Γενικό Κρατικό, που είχατε τώρα τη χαρά και την τύχη να έχει πάρει άδεια η πρώτη τράπεζα οφθαλμικών ιστών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, από το νέο μου έχει πάρει την... Έτσι, γιατί μιλάμε για ιστούς που μεταμοσχεύονται σε ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Μεταδώστε μας τον ενθουσιασμό σας. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο ζωής. Είναι ένα έργο ζωής. Κάνω μεταμοσχεύσεις από το 2008, όταν γυρίσα από την Αμερική. Και πάντα το άγχος κάθε φορά που κάναμε μία μεταμόσχευση ήταν για τα μεταμοσχεύματα που χρησιμοποιούμε από Έλληνες δότες, το πώς θα ήταν ποιοτικά. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε μια τράπεζα οφθαλμικών ιστών που να ελέγχουμε τα μεταμοσχεύματα, να ξέρουμε ότι το μόσχευμα που βάζουμε είναι ελεγμένο και θα έχει μια πολύ καλή πορεία και στον λήπτη. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι δίνουμε στα μεταμοσχεύματα μια δεύτερη ζωή. Μετά το δότη, ζουν μια καινούργια ζωή στο λήπτη. Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα χάρη στη γενναιοδορία κάποιων ανθρώπων και συγκεκριμένα του κυρίου Ευάγγελου Στασινόπουλου. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Σαφέστατα. Είχα την τύχη να τον είχα ασθενή, ακόμα τώρα, αλλά τον είχα ασθενή στην Ελβετία όταν ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο εκεί. Και όταν έμαθα θα γυρίσω στην Ελλάδα, μου είπε: Γιώργο, τι μπορώ να κάνω. Σου κάνω για να κάνω καλύτερο το Πανεπιστήμιο πίσω στην πατρίδα μου. Ένας άνθρωπος που αγαπάει την Ελλάδα, την έχει μέσα στην καρδιά του. Και του είπα ότι χρειάζεται πια και στην Ελλάδα να γίνει όπως γίνεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που δεν υπήρχε τράπεζα οφθαλμικών ιστών. Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια τράπεζα. Τέλεια. Δηλαδή, αν πρέπει να το κάνει κανείς έναν ανδριάντα αυτού του ανθρώπου, νομίζω ότι δίπλα πρέπει να είναι και κάτι δικό σας, γιατί χάρη σε εσάς πάντα υπάρχει ένα συνδετικό κρίκο. Έτσι, για να μπορέσει ένα όραμα, ένα όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τα χρήματα και δεν έχει τη γνώση. Όταν ενωθούν η γνώση και τα χρήματα, γίνονται θαύματα. Οπότε, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοιμιονή, στη χώρα μας έτσι παρουσιάζονται πολλές ανάγκες όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις ιστών οφθαλμού. Καλά το είπα. Όπως το είπατε, το είπατε πολύ mm-hmm. καλά. Οι λίστες είναι τεράστιες. Δυστυχώς, δότες είναι πολύ λίγοι στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε εμείς οι γιατροί αλλά και εσείς να περάσετε το μήνυμα. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μισθεί τελευταία στις λίστες δοτών στην Ευρώπη. Με πρώτη στις λίστες ατυχημάτων. Με πρώτη, πολύ ωραία το είπατε. Εντάξει, είναι. Πολύ ωραία το είπατε και δυστυχώς ομολογώ ότι υπάρχει τεράστια άγνοια. Και προκατάληψη. Προκατάληψη. Εγώ έχω την καρτούλα μου από το νεό μου, σαν τότε έτσι οργάνων, εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια, όχι τώρα που μεγάλωσα. Λοιπόν, και όταν το λέω κάπου, ακόμη και τώρα, μου λέει καλά και δεν φοβάσαι. Τι να φοβηθώ, με σκοτώσουν. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Εγώ η πρώτη μου δουλειά, όταν έκανα την πρώτη μεταμόσχευση το 2008, είναι να γίνω και εγώ δωρητής οργάνων. Οφείλουμε να είμαστε. Δεν μπορώ εγώ να κάνω μεταμοσχεύσεις και να μην είμαι εγώ δωρητής. Και θέλω να πω και να τονίσω εδώ ότι στα εγκαίνια της τράπεζας που κάναμε πρόσφατα και είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος και αυτός, αφού είναι αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Όταν του θίξαμε το πρόβλημα, εκείνος
και μέσα σε ένα μήνα έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Μπράβο, στο πού θα εγκατασταθεί, όλες τις παροχές. Και πρέπει να τον ευχαριστήσω για εκείνο. Ναι, αλλά δεν είχαν να δώσουν και τίποτα, δώσανε τίποτα. Βοήθησε πάρα πολύ. Όχι, δεν θέλω να γίνω. Ανοίξανε δρόμο, εντάξει. Ανοίξανε δρόμο και θέλω να τον ευχαριστήσω. Όχι, σωστά κάνετε και άλλοι μόνο. Και είναι και εκείνο, από ό,τι μα είπε. Α, είναι δωρητής. Είναι δωρητής. Είναι δωρητής εδώ και πολλά χρόνια. Τέλεια. Ό,τι κάνουν καλό είναι. Όπως από πλευρά τη πολιτική. Το οφείλουν να κάνουν. Οφείλουν. Απέναντι στου ασθενεί, απέναντι στον κόσμο αυτό. Ξέρετε, είναι φοβερό. Εγώ αύριο το μεσημέρι έχω δύο μεταμοσχεύσεις. Αν πάμε στην τράπεζα, θα δείτε τα μπουκαλάκια μεταμοσχεύματα. Και αυτές είναι οι μελέτες που πήρα μόλις τώρα από τα μοσχεύματα που μελετήσαμε. Είναι εξαιρετικής ποιότητας από νέους δότες και θα μπουν σε νέα παιδιά αύριο. Και αυτά τα παιδιά θα βλέπουν. Θα φύγουν από την κλινική και θα βλέπουν. Τέλεια. Δηλαδή, πραγματικά, πώς να στερήσουμε το δώρο ζωής αυτό, επειδή υπάρχει, όπως είπαμε, άγνοια και προκατάληψη. Δεν το συζητώ και εγώ θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ιερή πράξη μπορεί να κάνεις και η αιμοδοσία μαζί, αλλά ιδιαίτερα η μεταμόσχευση είναι πολύ πιο δύσκολο. Θέλω να ρωτήσω, επειδή στα άλλα μουσχεύματα υπάρχει στο συμβατότητα που λένε, δηλαδή να ταιριάζει. Το έχουμε και στο θέμα των... αυτό είναι πολύ ένα καλό. Τα πλεονεκτήματα. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αυτό το μόσχευμα... Δηλαδή εδώ... είναι ο μόνος ιστός που δεν θέλει στο συμβατότητα. Δεν ξέρω για το δέρμα, αλλά... κερατοειδής δεν θέλει καθόλου ιστοσυμβατότητα. Δηλαδή, ο δικός μου κερατοειδής ταιριάζει άνετα στο δικό σας, οποιοδήποτε κερατοειδή. Με τις ηλικίες πώς παίζουμε. Με τις ηλικίες, κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας ότι όσο πιο νέος είναι κάποιος, έχει καλύτερα κύτταρα, καλύτερο κερατοειδή. Παρ' όλα αυτά, με την τράπεζα, δηλαδή εδώ φανταστείτε από δύο μοσχεύματα, ένα από ένα πολύ νεαρή ηλικία και ένα άλλο που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, του μεγαλύτερου σε ηλικία είναι καλύτερο από το νέο. Δηλαδή δεν είναι πιο συντηρημένο. Πιο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι μας ανεξαρτήτου ηλικίας, από ενός ετών μέχρι 94 ετών, μπορεί να γίνει δότης. Μπορεί να γίνει δότης αφού έχει κιόλας πεθάνει, έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος. Δεν είναι όπως στην καρδιά. Μπορεί να το κάνουμε συγγενείς. Όχι. Πρέπει να έχει την άδεια εν ζωή. Όχι, το κάνουμε και το κάνουμε συγγενείς. Ναι. Ζητάμε την άδεια του συγγενείς. Ναι. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στους κερατοειδείς. Ότι μπορεί να γίνει δότης κάποιος ακόμα και όταν έχει παύσει η καρδιακή λειτουργία. Ενώ στα άλλα όργανα θα πρέπει να διατηρήσουμε τεχνικά την καρδιακή λειτουργία στο κερατοειδή. Ακόμα και όταν πεθάνει και 24 ώρες, αν έχει πάει και στο νεκροτομείο. Μπορούμε να πάρουμε τους κερατοειδείς. Και ποιος είναι ο λόγος που δεν γίνεται. Μην το προτείνουν οι γιατροί στους συγγενείς. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι δεν έχουμε κόσμο να πάει να εξηγήσει στους συγγενείς τι κάνουμε. Νομίζουν κάποιοι ότι πάμε και βγάζουμε τα μάτια. Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι το Ωνάσιο έκανε και αυτό μια δωρεά. Και έχουμε και συντονιστές, ειδικούς ανθρώπους εκπαιδευμένους που πηγαίνουν στην οικογένεια. Και εξηγούνται. Ναι. Εξηγούνται τι θα κάνουν. Σωστά. Και από τότε πραγματικά θα έλεγα ότι έχουν μια τρομερή αύξηση, περίπου 80% στους δόντες που έχουμε. Οπότε νομίζω πια η Ελλάδα σιγά-σιγά, όχι σιγά-σιγά, γίνονται τελευταία 1-2 χρόνια αλματώδη βήματα και θεωρώ θα πάρουμε και εμείς στη θέση στην Ευρώπη. Δεν θα είμαστε πια η τελευταία χώρα. Ευελπιστώ ότι στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ξέρετε ότι το πρόβλημα γίνεται σήμερα. Με εισαγωγές μοσχευμάτων από το εξωτερικό. Ναι, όπως γίνεται και και το κάνουμε και για τα άλλα μοσχεύματα. Με κόστος το καθένα είναι γύρω στις 4.500. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια φοβερή επιβάρηση του κράτους και του Υπουργείου Υγείας τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε Έλληνες δότες που τα ελληνικά μοσχεύματα είναι και καλύτερης ποιότητας. Γιατί δεν έχουν την ταλαιπωρία του ταξιδιού. Βέβαια. Και την ταλαιπωρία του ταξιδιού και εντάξει, εμείς έχουμε εδώ πέρα. Συστατικά που είναι ο ίδιος. Αυτό το έχω σκεφτεί. Δηλαδή η ποιότητα μπορεί να είναι και, πώς να το πω, έμψυχη. Δηλαδή έχεις φως, έχεις ήλιο, έχεις ερεθίσματα, έχεις φύση, έχεις τόσα πράγματα. Αυτή την παράμετρο δεν την είχα σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια. Είχα σκεφτεί μόνο τα λεπορία του εξωτερικού, αλλά πραγματικά είναι γεγονός ότι διαπιστώνουμε με την έναρξη της τράπεζας ότι τα μοσχεύματα που έχουμε από Έλληνες δότες είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι πιο χαρούμενα. Άγαν ο ίδιος. Ίσως η διατροφή, ποιος ξέρει. Τέλεια. Τώρα, αυτό έχει μαθευτεί, φαντάζομαι, στην επιστημονική κοινότητα. Θεωρώ, έτσι δική μου πεποίθηση είναι ότι
πράγματι τα επόμενα χρόνια λογικά θα πρέπει να έχετε και περίσσευμα. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι και το ζητούμενο, να μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μας βοηθάνε αυτή τη στιγμή από το εξωτερικό η τράπεζα του εξωτερικού και η δική μας τράπεζα αρχίσει να εξάγει εξάγει με αυτοκίνηματα να βοηθήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τυφλούς ανθρώπους. Και έχουμε πολλούς τυφλούς. Πολλοί τυφλούς και ειδικά τυφλούς που είναι αναστρέψιμοι. Η τυφλότητά του, αυτό είναι το θέμα. Να πει, δεν είναι όπως το διάφορο που όταν φτάσει στα τελευταία στάδια και δεν το έχουμε προλάβει, είναι καταδικασμένο κάποιο. Οπότε και δεν μπορεί να κάνει μεταμόσχευση. Ακριβώς. Άρα σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση? Μετά από τραύματα, μετά από μολύσεις, μια μεγάλη, κυριότερο αίτιο θα έλεγα, είναι μετά σε νέα παιδιά. Μετά από μολύσεις, από φακούς επαφής, από τραύματα, από δυστροφίες κερατοειδούς, δηλαδή υπάρχουν κάποιες παθήσεις όπως κερατόγονες, όπου χαλάει το σχήμα του κερατοειδούς. Και εκεί έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Σας λέω, μπορούμε να μιλάμε μια ώρα σε 10-10. Τέλεια. Υπάρχουν και εκγεννητές που μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση. Βεβαίως υπάρχουν παθήσεις παιδιά που γεννιούνται με θολό κερατοειδή. Και εκεί υπάρχουν παθήσεις, παιδάκια που γεννιούνται με συγγενή θόλωση στον κερατοειδή. Ναι. Έχω κάνει τέτοια παιδάκια και πραγματικά μεγαλώνουμε με αυτά τα παιδιά. Μάλιστα τη μέρα των Αγγελίων έδειξα ένα τέτοιο παιδάκι από την Κρήτη. Ο Γιωργάκης που το έκανα μεταμόσχευση σε ηλικία πολύ μικρή. Και σήμερα ο Γιώργος ετοιμάζεται να πάει στο Πανεπιστήμιο. Ζει μια φυσιολογική ζωή. Οπότε οφείλουμε εμείς, εσείς, τα μέσα, γιατί έχετε τεράστια δύναμη και το ξέρετε, να διαδώσουμε το μήνυμα. Οφείλουμε όλοι μας να είμαστε εδώ στο πρόγραμμα. Άρα θέλω να πούμε λιγάκι εδώ, κύριε Κοιμιονή, το εξής, ότι πέρα από τον δότης οργάνων, μπορεί κάποιος να γίνει, λέμε τώρα, δότης μόνο ματιών ή μέσα στο σύνολο. Μπορεί να γίνει μόνο δότης για τους κερατοειδείς του, ναι. Αλλά όταν δίνεις το δώρο, δεν το δίνεις επενδυτικά. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε δωρητές όλοι του σώματός μας. Εγώ, ξέρετε, έχω πει ότι όταν έρθει εκείνη τη στιγμή στους συγγενείς μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, να γίνει δωρητής οργάνων και μετά το σώμα να πάει και στην ιατρική να εκπαιδευτούν φοιτητές μας. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι το οφείλω αυτό στους φοιτητές μας, σαν το τελευταίο, ίσως είναι η τελευταία μου διδασκαλία που θα κάνω. Τι ωραία. Στους φοιτητές μου. Τι ωραία. Ξέρετε, προχθές έκανε ένα πολύ ωραίο μάθημα για το Σοκράτη. Και μάθαμε πλευρές που δεν τις φανταζόμασταν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ενώ ήταν ένας μήνας στο περιθώριό του για να πάρει το κόνιο. Και είχαν καθυστερήσει για λόγους οι Αθηναίοι, επειδή περίμεναν το πλοίο από τη Δήλο κτλ. Και εκείνο το μήνα, είπε ο Σοκράτης, λέει, αυτό το μήνα να μην πάει χαμένος. Και έμαθε μουσική. Τι λέει. Για αυτόν τον μήνα. Γιατί λέει, ένας μήνας μου μένει. Κάτι πρέπει να τον κάνω. Και έμαθε μουσική μέσα στη φυλακή. Θέλω να πω, ακόμη και μέχρι την τελευταία στιγμή, τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο. Βέβαια. Και πολύ ιδιαίτερα ο χρόνος και. Βέβαια το όραμα που έχει ο καθένας. Το νόημα που δίνει στη ζωή του δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πολύ όμορφα. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο που ίσως το ξεχάσαμε όσο αφορά την τράπεζα? Δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, δηλαδή βεβαίως, έχει προσωπικό. Δουλεύουν δύο άτομα αυτή τη στιγμή στην τράπεζα. Χρειάζεται ειδικό προσωπικό. Τι είναι, τι ειδικότητα? Γιατροί. Η μία είναι γιατρός και η άλλη είναι βιολόγος. Ωραία. Χρειάζεται να δουλεύουν άτομα. Δεν μπορώ εγώ να ασχολούμαι με την. Και πολύ με τα επιστήματα. Ξέρετε, κάποιες δύσκολες περιστατικές. Την επίβλεψη. Μάλιστα, το ένα άτομο έχει πάει στην Αμερική για την εκπαίδευση σε μια τράπεζα του εξωτερικού, γιατί χρειάζεται να μεταλαμπαδεύσουν από εκεί την τεχνολογία, γιατί δεν υπήρχε. Ξέρετε, όταν πήγε ένα άτομο από εδώ στην Πράγα, στην αντίστοιχη τράπεζα για εκπαίδευση, και τους είπαμε, μας ζητήσανε ένα registration number της τράπεζας. Ναι. Και όταν είπαμε δεν υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα. Αυτό το ειρωνικό χαμόγελο που είχαν στα χείλη τους δεν το ξεχάσω ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Και είπα πραγματικά οφείλω να το αλλάξω. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι στην τελευταία. Τους στείλατε μήνυμα. Τους έστειλα πρόσκληση για τα εγγένεια. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη απάντηση. Στα επόμενα εγγένεια θα τους στείλετε πρόσκληση να έρθουν να πάρουν τα σκέρματα. Αυτό θα ήταν η καλύτερη απάντηση όπως το είπατε. Πολύ τέλεια. Πολύ ωραία. Άρα, κλείνοντας έτσι αυτή την περιεκτική σύντομη συνέντευξή μας, θα ήθελα να πείτε στον κόσμο πώς θα δίνατε εσείς ένα μήνυμα αν ο κύριος Γεωργιάδης έκανε ένα σποτ στην τηλεόραση. Τι θα θέλατε να λέει αυτό το σποτ?
ότι... Απευθυνείτε στον κόσμο. Πείτε ότι έχετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας τον κόσμο, μικρούς, μεγάλους, παντού, και ακούνε τα λόγια σας. Δώστε ζωή. Δώστε ζωή στη ζωή. Αυτό. Νομίζω καταλαβαίνω. Και επίσης να διευκρινίσουμε κάτι για να φύγουν οι αμφιβολίες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα περιστατικά ότι θα σε σκοτώσουν για να σου πάρουν, ξέρω εγώ, την καρδιά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε. Γι' αυτό συμβαίνει στις τριτοκοσμικές χώρες, εντάξει, που είναι άλλες συνθήκες, δεν το συζητάμε καθόλου. Εδώ υπάρχει ένας έλεγχος. Τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Έτσι. Είναι πολύ αυστηρά. Ίσως από τα αυστηρότερα στον κόσμο που υπάρχουν, είναι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και ίσως, αν θέλετε, τώρα σκέφτομαι ως σήμερα. Ναι. Ας βάλουμε στη θέση μας να περιμένεις να πάρεις ένα όργανο για να συνεχίσεις τη ζωή. Έτσι. Όταν σκεφτούμε έτσι, νομίζω θα γίνουν όλοι οι ωραίτες όργανοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.